Εκεί που συλλογίζεσαι ποιος είσαι και τι έκανες. Πόσο ανοίχτηκες στους άλλους για να σε δεχτούν. Πόσο επιδείχτηκες στο κοινό για να του αρέσεις. Πώς κλείστηκες τόσο πολύ για να προστατευτείς. Σε τι έφταιξες σε εκείνους που σε απέρριψαν. Για πόσο καιρό το ανέβαλες και εσύ να τους απορρίψεις. Πότε έδωσες ένα στήριγμα σε κάποιον που το χρειαζόταν. Πότε εγκατέλειψες τον άνθρωπο που σε είχε ανάγκη. Πόσο αντέδρασες όταν έβλεπες να πλουτίζουν αυτοί που έλεγαν ότι μάχονται για τους φτωχούς. Όταν άκουγες να δημιουργούν υπέρ των αδικημένων, εκείνοι που αδικούσαν έχοντας πάντα δίκιο. Η τέχνη και η ποίηση απευθύνεται στους άλλους. Δεν είναι μόνο για τον εαυτό σου και σε ενδιαφέρει να την προσλάβουν οι άλλοι. Αλλά αν αυτό το κάνεις στόχο της δουλειάς σου, αν γράψεις για τους άλλους, αν ζωγραφίσεις για τους άλλους, τότε σίγουρα θα γράψεις κακά ποίηματα και θα κάνεις κακή ζωγραφική. Για μένα το μεγάλο πρόβλημα στην πρόσληψη της τέχνης είναι η επιστροφή. Είναι το να ξαναδείς ένα έργο, το να ξαναδιαβάσεις ένα γραφτό, το να ξανασκεφτείς μια σκέψη. Είναι ο αναστοχασμός. Τότε αρχίζεις και επικοινωνείς ουσιαστικά. Η πρώτη επαφή μπορεί να σου δίνει απόλαυση, αλλά πέρα από την απόλαυση χρειάζεται και ο στοχασμός της ίδιας της απόλαυσης. Από την οργή προτιμώ την λογική κρίση και από τη συναισθηματική αντίδραση προτιμώ την ορθολογική αντίδραση και προτιμώ τα συναισθηματικά ούτε καν για τη λογοτεχνία, γιατί και στη λογοτεχνία το πολύ συνέστημα δεν ωφελεί. Ας το κρατάμε για τις ατομικές μας σχέσεις, τις προσωπικές μας σχέσεις το συνέστημα. Όσο μπορώ να κάνω καινούριους φίλους παραμένω νέος. Και το να μπορούμε να κάνουμε καινούριους φίλους, να είμαστε ανοιχτοί όχι μόνο στους πολύ νέους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους, αυτό μας κρατάει πιο ζωντανούς.